Στη συνάντηση του Επιτρόπου Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης, Δημήτρη Αβραμόπουλου, με την Ένωση Περιφερειών Ελλάδος, με αντικείμενο τους τρόπους αντιμετώπισης της συνεχούς και αυξανόμενης ροής προσφύγων μεταναστών στην Ελλάδα, από τον κύριο Αβραμόπουλο ανακοινώθηκε η επιπλέον, πέραν του νέου ΕΣΠΑ, κοινοτική χρηματοδότηση της χώρας μας με 500 εκατομμύρια ευρώ προς αντιμετώπιση του γιγαντιαίου αυτού προβλήματος. Η ανακοίνωση της χρηματοδότησης αυτής γέμισε με ικανοποίηση τους περιφερειάρχες, με τον πρόεδρο της ΕΜΠΕ, Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κωνσταντίνο Αγοραστό, να δηλώνει μετά το πέρας της συνάντησης: «Θα ήθελα να ευχαριστήσω εκ μέρους όλων των Περιφερειαρχών τον Επίτροπο, κύριο Παυραμόπουλο. Έχουμε εδώ και πολύ καιρό στενή συνεργασία». Τόνισε βέβαια πως χρειάζεται σχέδιο, άμεσο χρονοδιάγραμμα και χρήματα. Χρήματα που εξασφάλισε ο Επίτροπος κύριος Αβραμόπουλος, 500 εκατομμύρια ευρώ ξεχωριστά. Για τη χώρα μας, γιατί το νέο ΕΣΠΑ πιστεύω πως δεν διαθέτει τόσα χρήματα για τη μετανάστευση. Από την πλευρά του, ωστόσο, ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης κύριος Παυλίδης τονίζει πως τα χρήματα δεν αρκούν, καθώς αυτά που πρέπει να γίνουν για να αλλάξει η κατάσταση στο μεταναστευτικό είναι πολλά περισσότερα. Το πρόβλημα είναι πολυδιάστατο. Έχει να κάνει με έναν τεράστιο αριθμό προσωπικού στα σύνορα και με τις ειδικές δυνάμεις που πρέπει να το υποστηρίξουν. Και αναφέρομαι εδώ στην Frontex που ζήτησα εγώ ίδιος να ενισχυθεί. Έχει να κάνει με τη χρηματοδότηση των μετακινήσεων, των αποσπάσεων και τη διαφύλαξη των εξωτερικών σύνορων της Ευρώπης. Έχει να κάνει με τα κέντρα υποδοχής, έχει να κάνει με τα κέντρα κράτησης, έχει να κάνει με τις μισθώσεις σημείων όπου θα φιλοξενούνται οι πρόσφυγες, έχει να κάνει με την υγειονομική τους περίθαλψη, έχει να κάνει με χίλια μύρια πράγματα. Εκείνο που πρέπει να αλλάξει είναι πρέπει να ανατραπεί η ελκυστικότητα της περιοχής. Γιατί ξαφνικά είδαμε σε συγκεκριμένο χρόνο να έχουμε εισόδους με μια γεωστρατηγική κατάσταση και πολεμική κατάσταση η οποία προϋπήρχε. Δεν είναι τωρινή. Νομίζω ότι το θέμα των 500 εκατομμυρίων για τα επόμενα χρόνια δεν είναι ένα μεγάλο ποσό με τις πιέσεις οι οποίες υπάρχουν. Έχει να κάνει με εξοπλισμούς, με κόστη μετακίνησης, με την επιτήρηση των θαλάσσιων συνόρων, με χίλια δυο πράγματα. Αλλά ταυτόχρονα δεν μπορούμε εμείς οι περιφέρειες να σηκώσουμε αυτό το βάρος από τα περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα. Από την άλλη πλευρά θέλω να τονίσω ότι μέχρι τώρα τα υπουργεία δεν μας κάλεσαν τις περιφέρειες σε ένα σχεδιασμό για το τι, πού και πώς πρέπει να γίνει. Από την πλευρά του τώρα, ο πρόεδρος της Νομαρχιακής Επιτροπής ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Μορφίδης, υπογραμμίζει πως τα χρήματα δεν αρκούν για να ξεπλύνουν τις τύψεις των Ευρωπαίων που δεν δέχονται τον διαμερισμό μεταναστών και προσφύγων. Τα χρήματα σίγουρα δεν λύνουν το πρόβλημα. Τα χρήματα το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να είναι η χώρα μας πιο έτοιμη στο να υποδεχθεί τους πρόσφυγες, γιατί το μεγάλο πρόβλημα είναι αυτό, και είδαμε και χθες τις σκηνές από την Τουρκία όπου χιλιάδες Σύριοι περνάνε πλέον προς τα εκεί, άρα λοιπόν όλοι αυτοί θα προσπαθήσουν να περάσουν προς τη χώρα μας. Άρα λοιπόν τα χρήματα το μόνο που μπορούν να βοηθήσουν είναι στο να είμαστε πιο έτοιμοι να υποδεχτούμε αυτούς τους ανθρώπους. Δεν λύνουν το πρόβλημα, δεν λύνουν το τι θα γίνει μετά. Τα προηγούμενα χρόνια εφαρμόστηκε κατά κόρον αυτή η πολιτική στη χώρα μας χωρίς να έχουμε κανένα αποτέλεσμα. Παίρναμε χρήματα τα οποία δεν πήγαιναν ούτε στους μετανάστες, ούτε είδαμε κάποια στιγμή να αλλάζει η κατάσταση σε αυτούς. Άρα λοιπόν οι ενοχές των βορείων χωρών δεν ξεπλένονται με τα χρήματα. Εμείς κάναμε συγκεκριμένη πρόταση προς όλους τους υπουργούς μετανάστευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είπαμε ότι θα πρέπει οι πρόσφυγες που έρχονται να μοιραστούν σε όλες τις χώρες και να μην είναι στις τρεις χώρες, μαζεμένες στις χώρες, δηλαδή στην Ελλάδα, στην Ιταλία και στην Ισπανία.